Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Χρήστο Νικολάηδη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάποια καλά νέα για δύο κοπέλες που βρέθηκαν στο μοιραίο Intercity και ήταν τραυματίες στα νοσοκομεία, Χρήστο. Μιλάμε για την Ανίσια, την 26χρονη, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο δρομολόγιο και μάλιστα πάνω στο βαγόνι εστιατορίου. Η Ανίσια, λοιπόν, 26 χρονών, σήμερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, τραυματίας, πολυτραυματίας η ίδια, αλλά και εγκαυματίας. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, η ίδια είχε βρεθεί έξω από το βαγόνι, στο χωράφι, εκεί. Περιθάλπηκε από δύο αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, τους οποίους με επιστολή του ο πατέρας της τους ευχαρίστησε θερμά και ζήτησε μάλιστα από τον αρχηγό Γεθά να τους τιμήσει σχετικά. Η δεύτερη περίπτωση είναι επίσης 20χρονη φοιτήτρια, η οποία ευτυχώς βγήκε από μονάδα εντατικής θεραπείας και νοσηλεύεται πλέον σε απλή κλίνη του νοσοκομείου της Λάρισας. Να είναι καλά την ίδια ώρα, όμως, και να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους το δυνατόν συντομότερο. Έχει περάσει 1,5 μήνας από την τραγωδία περίπου, Χρήστο, και έχουμε μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν οι γονείς των θυμάτων, οι συγγενείς τους. Την ίδια ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Υπάρχει μια πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών. Οι συγγενείς των θυμάτων καλούν τους πάντες να συμμετάσχουν με την υπογραφή τους σε μια πρωτοβουλία η οποία αξιώνει τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος αλλά και την τιμωρία των ενόχων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Η Μαρία Καριστιάνη είναι η ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας, είναι η μητέρα μιας 20χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα. Και η ίδια, όπως και άλλοι συγγενείς θυμάτων, ξεπερνούν τον πόνο τους και μετέχουν σε συλλογικές δράσεις προκειμένου να μην αφήσουν αυτό το έγκλημα να ξεχαστεί. Η κυρία Καριστιάνου μίλησε στο Sky Asia. Και θα την ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Θέλω τον κόσμο μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ξέρετε πόσο δύσκολο για μας είναι που έχουμε χάσει τους ανθρώπους μας να φοβόμαστε ότι θα μείνουν οι βασικοί πέτοι ατιμόρυτοι. Δεν θα το δεχτούμε. Θα προσπαθήσουμε για τη δικαίωση και εκτός ελληνικού χώρου, αν χρειαστεί. Θέλω να μπουν φυλακοί για όλη τους τη ζωή και θέλω και το maximum της αποζημίωσης. Για τα χρήματα δεν έγιναν όλα. Ναι, θα το ήθελα. Άσχετα αν εγώ τα δώσω σε δωρεές οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αφού έγιναν όλα όμως για τα χρήματα, θέλω να αισθανθώ φτωχή.